Κυρία Μανολάκου. Απορροφήθηκατε κι εσείς από τη διαμάχη, ε? Η ουσία είναι, κύριε, ότι αν η Σκουριές ήταν κοινωνικοποιημένη επιχείρηση, θα λειτουργούσε με σεβασμό στο περιβάλλον και θα δούλευε σε όφελος και της χώρας και της απασχόλησης. Αλλά έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Τσακωνόσαστε για τα συμφέροντα του ιδιώτη. Εχτες μας μίλησε ο κύριος Υπουργός. Μίλησε ο κύριος Υπουργός για το σύγχρονο καπιταλισμό που περνάει μέσα από την εξοικονόμηση της ενέργειας και που εμείς οι κομμουνιστές δεν καταλαβαίνουμε. Προφανώς σας ενοχλεί η αλήθεια ότι το πρόγραμμα εξοικονόμησης αλλά και προώθησης των ΑΠΕ δεν είναι για να έχει επαρκή και φτηνή ενέργεια η λαϊκή οικογένεια, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων είναι εξαρτώμενη από την ενέργεια που εισάγει ξοδεύοντας ένα δις την ημέρα και ενδιαφέρονται οι αστικές κυβερνήσεις μέσα από τέτοια προγράμματα να μειώσει τις εισαγωγές και την εξάρτηση. Γι' αυτό ξεκινάει υποχρεωτικά από μεγάλους δημόσιους χώρους που μόνο όμιλοι μπορούν να το κάνουν γιατί έχουν και τεχνογνωσία και κεφάλαια και έτσι ευνοείται η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κλάδου. Εξάλλου, η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση προωθείται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Είναι ο στρατηγικός στόχος της Ευρώπης 2020. Αυτόν προωθείτε κι εσείς καταστρέφοντας μικρομεσαία στρώματα με μεγάλη ταχύτητα. Αυτό είναι ο σύγχρονος καπιταλισμός σας που καμαρώνεται, δημιουργείται συντρίμμια στα μεσαία στρώματα για να γιγαντωθεί το μονοπόλιο και οι όμιλοι. Στο ερώτημά σας, μα τελικά εσείς του ΚΚΕ δεν θέλετε να έχουν δουλειά εργάτες, μπογιατζίδες, οικοδόμοι και άλλες ειδικότητες? Εμείς λέμε καθαρά, όσο τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής είναι στα χέρια των επιχειρηματικών ομήλων, οι αστικές κυβερνήσεις και τέτοια ακόμα προγράμματα θα τα αξιοποιούν, όχι βέβαια για τη λαϊκή ευημερία, αλλά για το κέρδος των καπιταλιστών. Εξάλλου, ας σκεφτεί κάποιος πώς ιεραρχούνται οι ανάγκες. Δίνεται προτεραιότητα στην αντιπλημμυρική προστασία και στα αναγκαία έργα για να μην πλήγεται κόσμος και καταστρέφονται μικροδιοκτησίες, για να μην πλημμυρίζουν ακόμα και τα χωράφια? Όχι. Εξάλλου, τέτοια έργα δεν είναι στα επιλέξιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, γιατί δεν βγάζουν κέρδος. Μήπως προωθείτε την αντισεισμική προστασία σε σχολεία, νοσοκομεία, στέκια νεολαίας και άλλους μαζικούς χώρους? Ή μήπως ακόμα προωθούνται αποχετευτικά έργα που λείπουν σε μεγάλες περιοχές, ακόμα και στο λεκανοπέδιο Αττικής στον 21ο αιώνα? Όχι βέβαια. Όμως αν τα προωθούσατε, θα ήταν ωφελημένα τα λαϊκά στρώματα και πολύ άνεργος κόσμος και διάφορες ειδικότητες θα είχαν δουλειά και όχι ανεργία. Ο σύγχρονος καπιταλισμός σας τελικά εξαντλείται στην ενεργειακή αποδοτικότητα που συνυπολογίζεται στον τρόπο λειτουργίας της απελευθερωμένης ενεργειακής αγοράς για να έχουν διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια. Αυτή είναι η αλήθεια και σας πειράζει. Και δεν μας απαντήσατε γιατί το νομοσχέδιο εξαιρεί τον τομέα της ναυτιλίας και των αεροπορικών μεταφορών, ισχυρό κεφάλαιο, από την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πρόκειται για κραυγαλαία αντίφαση που τελικά αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου ως εργαλείου τόνωσης της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Η αύξηση της αποδοτικότητας στις ναυτιλιακές και τις αεροπορικές μεταφορές βρίσκεται σε αντίθεση με την κερδοφορία του κεφαλαίου στους τομείς αυτούς που είναι επενδεδημένα με τη μορφή σταθερού κεφαλαίου, πολύ μεγάλα, τεράστια κεφάλαια. Και γι' αυτό στην παρούσα φάση οι φορείς αυτοί εξαιρούνται, οι τομείς. Βλέπετε λοιπόν τις ιεραρχήσεις και τις εξαιρέσεις που γίνονται και ποιοι είναι οι ωφελημένοι? Εξάλλου,
εισηγητική έκθεση για το άρθρο 9 που αναφέρεται στην υποχρεωτική ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση αναφέρει κατά λεξής. Δεν αλλάζω τίποτα. Έτσι. Οι εταιρείες παροχής θα δραστηριοποιηθούν στον κλάδο υπηρεσιών εξοικονόμησης για να καλύψουν τις ενδεχόμενες απώλειες από τη μείωση των πωλήσεων. Τις απώλειες όμως από τις δραστικές μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις δεν τις έχετε στο πρόγραμμά σας, αλλά θα τις συνεχίσετε. Αυτή είναι η ταξική πολιτική σας. Με λίγα λόγια, φωτογραφίζει το άρθρο πως οι ενεργειακοί όμιλοι δεν πρόκειται να χάσουν, αλλά αντίθετα θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα ενεργειακής εξοικονόμησης. Δημιουργείται έτσι ένα νέο πεδίο τοποθέτησης υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων των μονοπωλιακών ομίλων στον τομέα εξοικονόμησης που αποτελεί το βασικό στόχο του νομοσχεδίου. Στο άρθρο 10 προβλέπεται τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων σε κατοικίες, βιοτεχνίες και επιχειρήσεις από πιστοποιημένο επιστημονικό προσωπικό. Μάλιστα, γίνεται λόγος για συστάσεις και υλοποίησή τους, φωτογραφίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί στο μέλλον. Μέσα από τις διατάξεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για την καθιέρωση υποχρεωτικών προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα σπίτια, τις βιοτεχνίες, για την υποχρεωτική υλοποίηση συστάσεων που θα ρίξει νέα βάρη στη λαϊκή οικογένεια και στους αυταπασχολούμενους. Μέτρα λοιπόν ενεργειακής απόδοσης υποχρεωτικά θα έχουν. Μπορεί όμως να πνίγονται από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων σπίτια και μαγαζιά. Συγχρόνως, η κατηγοριοποίηση των ενεργειακών ελεκτών αποτελεί σημαντική τομή στην αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος. Ολοκληρώνοντας για το ενεργειακό, έχουμε να πούμε ότι βεβαίως καλή είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και καλό είναι να γίνεται. Όμως το καλύτερο είναι να έχει ο καθένας το σπίτι του και να μην απειλείται με πληστηριασμό και κατάσχεση και για να γίνει άστεγος, γιατί η πολιτική σας εκεί οδηγεί με τα κόκκινα δάνεια. Αυτός είναι ο σύγχρονος καπιταλισμός που στηρίζεται. Για το άρθρο 31, επειδή προκάλεσε ο αναπληρωτής υπουργός, κοιτάξτε να σας πω, δεν είναι εδώ, δεν πειράζει. Εμείς θεωρούμε ότι βελτιώνεται η διαχείριση, βεβαίως. Όμως, ο σχεδιασμός είναι στην υπηρεσία των ομίλων και συνεχίζεται και διευκολύνεται η κερδοφορία τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εκφραζόμαστε με λευκό, με παρόν. Για το άρθρο 32, δεν αμφισβητούμε ότι βελτιώθηκε ο ορισμός σε σχέση με τον αρχικό, όμως συνεχίζουν να εξαιρούνται εκείνες οι εκτάσεις από την αναδάσωση που είχαν έγκριση επέμβασης και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Ανακαλείται η πράξη αναδάσωσης και η προθεσμία των 3 ετών. Ξεμπλοκάρεται επενδύσεις που έχουν καθυστερήσει. Όμως, είναι επικίνδυνο αυτό και σας είπαμε τους λόγους. Μπορούν να εμφανιστούν ισχυρά ιδιοκτησιακά δικαιώματα ιδιωτών διεκδίκησης κυριότητας από το κράτος. Και θέτουμε το ερώτημα. Έστω αν εξαιρούνται από την αναδάσωση αυτές οι εκτάσεις που θέλετε, διατηρούν το δασικό χαρακτήρα και την κυριότητα το δημόσιο? Γράψτε το καθαρά. Γιατί έτσι όπως είναι, εμείς το καταψηφίζουμε. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 37. Κυρία Μανολάκου, όσο μίλησαν και οι άλλοι συγητές, τα 11 με 12 λεπτά, κύριε Προεδρεύοντα, είναι πολλά τα άρθρα και οι τροπολογίες. Θα συντομέψω όσο μπορώ. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 37, το ΚΕΑΤΕ έχει περάσει από 1000 κύματα. Είναι το μοναδικό δημόσιο κέντρο εκπαίδευσης των τυφλών. Έχει χρόνια και οξυμένα προβλήματα λόγω της τραγικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης σε μια περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, πληρώνοντας μέχρι και τον έμφυα.
συνεχίζει να υπάρχει χάρη στους μεγάλους αγώνες του Συλλόγου των Εργαζομένων του ΚΕΑ, του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων, την Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Τυφλών, τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αναπήρων και Λαϊκές Επιτροπές της περιοχής. Ωστόσο, στην αλλαγή που κάνετε στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αφαιρείται την ειδικότητα του οφθαλμίατρου που χρειάζεται το γνωστικό του αντικείμενο, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις χαμηλής όρασης που συνδέονται με πολλές παθήσεις. Συνεπώς, η ύπαρξή του είναι αναγκαία. Στο άρθρο 51 καταψηφίζουμε την άγρια επίθεση στην αγροτιά με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και χαιρετίζουμε τις σημερινές δυναμικές κινητοποίησεις των αγροτών στην Καρδίτσα, τα Χανιά, το Αγρίνιο, το Ηράκλειο και συνεχίζουν τις επόμενες μέρες. Κύριε Μανολακού, σε άλλες περιοχές για να αξιωθούμε να φτάσουμε και στο κατάλογο των βουλευτών. Παρακαλώ, συντομεύστε. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα ναυτιλίας, το 55 το ψηφίζουμε. Είχαμε καταθέσει και εμείς πολλές τροπολογίες για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και τα δεδουλευμένα τους. Στο 56 ψηφίζουμε την τρίτη παράγραφο για την πρόσληψη των λιμενικών. Ήταν αδικίας εκκρεμότητα. Ωστόσο, πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των οργανικών θέσεων, γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες που σχετίζονται με την υποδοχή, περίθαλψη, μετακίνηση των προσφύγων και με την ευκαιρία καλούμε και το λαό να δημιουργήσει το δικό του πραγματικό λαϊκό ποτάμι ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και να απομονώσει το ρατσισμό όπου και όπως εκδηλώνεται. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του ΚΚΕ για το άρθρο 28 και για την κατάργηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση που αναπληρώνει ελλείψεις δημοσίου, σας καλούμε να την υπερψηφίσετε. Διορθώνουμε την ψήφο μας στο άρθρο 40 με την ευκαιρία του Υπουργού Παιδείας. Μετά την τροποποίηση που έκανε ο Υπουργός, βάζει μαθητές ΕΠΑΛ να δίνουν ίδιες εξετάσεις με μαθητές ΓΕΛ, αν και έχουν διαφορετικά προγράμματα σπουδών. Είναι άνισες οι συνθήκες. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και ένα σωρό κυβερνητικές τροπολογίες. Πρέπει να μας δώσετε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο για να τοποθετηθούμε και να πούμε ποιες απορρίπτουμε και ποιες δεχόμαστε. Ο κύριος